Σε αυτό το βίντεο θα δείτε 10 μορφές ζωής που θα επιβιώσουν εάν τύχει να γίνει μια πυρηνική καταστροφή. Γεια σας, είμαι ο Κώστας και βλέπετε τη χαζή πληροφορία της ημέρας. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε 10 μορφές ζωής, 10 ζωντανούς οργανισμούς που θα επιβιώσουν αν γίνει μια πυρηνική καταστροφή. Είναι οι 10 πιο ισχυρές που υπάρχουν και με τη σειρά που θα τις λέω θα είναι από την πιο αδύναμη έως την πιο δυνατή. Βέβαια όλες αυτές οι μορφές ζωής είναι πάρα πολύ ισχυρές και αντέχουν βαριές και επικίνδυνες συνθήκες. Και πριν συνεχίσουμε, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι, κάντε κλικ στο καμπανάκι, γράψτε τα σχόλια, κάντε μια κοινοποίηση και πες μου αν σου αρέσει αυτό που κάνω. Ας ξεκινήσουμε. Η πιο απλή μορφή ζωής που υπάρχει στον πλανήτη και υπάρχει παντού είναι η αμοιβάδα. Η αμοιβάδα είναι η αρχή του τέλους, δηλαδή αν υπάρχει τέλος, η αμοιβάδα ξαναφτιάχνει νέους οργανισμούς. Άρα εμείς τη χρειαζόμαστε. Η αμοιβάδα είναι έτσι φτιαγμένη ώστε αν πάει πάνω της θα πέσει κάποιο υλικό, καταρχήν αυτό είναι μικροσκοπικό, ούτε καν φαίνεται η αμοιβάδα, είναι έτσι κατασκευασμένη ώστε όταν πάει κάτι πάνω του η αμοιβάδα διπλώνει και έτσι προστατεύει το κέλυφός της. Στην ουσία κάνει ένα μικρό σπιτάκι και προστατεύεται μέχρι να δει ότι δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα. Και έτσι μπορεί να ρίξει πάρα πολύ στον χρόνο, έτσι ώστε στις κατάλληλες συνθήκες να ξαναβγεί στη ζωή. Ένας άλλος ζωντανός οργανισμός που θα αντέξει τον χρόνο, που δεν ξέρω αν είναι επιθυμητός ή όχι, βέβαια ποιος χαμερός δεν υπάρχει και μας κυνηγάει όλους όπου και αν πάμε εμείς που δεν τις θέλουμε καθόλου, είναι οι κλασικές κατσαρίδες. Οι κατσαρίδες, όπως το ξέρουμε όλοι, είναι πολύ ανθεκτικές, γι' αυτό επιβιώνουν και στα πιο βρώμικα μέρη του κόσμου. Υπάρχει κατσαρίδα παντού. Είχα κάνει και ένα άλλο βίντεο, θα σας το βάλω από κάτω, όπου μίλαγα για την κατσαρίδα και το τι ακριβώς κάνει η κατσαρίδα. Η κατσαρίδα είναι ένας πολύ δυνατός οργανισμός, όσο αειδιαστική κι αν είναι, που φανταστείτε αντέχει χίλιες φορές περισσότερο ραδιενέργεια και κτηνοβολία από ό,τι είχε πέσει τότε στη Χειροσύμα και είχε γίνει ο χαμός. Ψάχτε για τη Χειροσύμα, είναι πολύ χρήσιμο και ίσως το κάνω σε ένα επόμενο βίντεο. Ένα άλλο που δεν το ήξερα, το έμαθα και εγώ διαβάζοντάς το, είναι ο Σκορπιός. Το Σκορπιό δεν τον επηρεάζει η περιώδη ακτινοβολία και θεωρείται πως αντέχει και στην πυρηνική καταστροφή. Και αυτό το έχουν εντοπίσει οι επιστήμονες γιατί επιζεί παντού. Είναι και αυτός ένα οργανισμός που ζει από το ένα άκρο ως το άλλο άκρο της γης και υπάρχει σε όλες τις συνθήκες, είτε στο πολύ κρύο, είτε πολύ ζέστη και επιζεί σε όλα τα μέρη, είτε είναι βουνό, θάλασσα, παντού. Ένα άλλο που δεν το ξέρει πολύ ο κόσμος, που μπορεί να επιζεί σε μια πυρηνική καταστροφή, είναι η σφίκα. Βέβαια όχι όλες οι σφίκες, υπάρχουν πάρα πολλά είδη. Μια συγκεκριμένη σφίκα, όπου λέγεται Μπρακονιντάι, κάπως έτσι. Μπρακονιντάι, ψάξτε το, Μπρακονιντάι. Αυτό το είδος σφικών είναι από αυτά τα είδη, αυτές τις σφίγγες, όπου γεννούν σφίγγες μέσα στα άλλα ζώα, δηλαδή μπορούν να μπουν μέσα σε μια γελάδα και να γεννήσουν τα αυγά της εκεί πέρα. Και όπως έχει αποδειχθεί, είναι πάρα πολύ δυνατές και ισχυρές και ανθεκτικές στην ακτινοβολία. Βέβαια, λένε σε μια φυσιολογική μέτρηση, φυσιολογική παράλογη μέτρηση, ώστε να δούνε αν γίνει κάτι τέτοιο, αν μπορούν να επιζήσουν κάποιοι οργανισμοί. Το λιγκουλάτα, το ξέρετε το λιγκουλάτα. Το λιγκουλάτα είναι από αυτούς τους οργανισμούς του γένους Μπρατσιόποδα, το οποίο διαθέτει κέλυφος. Το όνομά του προέρχεται από τη λατινική λέξη που σημαίνει γλώσσα, λόγω του σχήματος του κελύφους του. Και είναι ένα από αυτά τα ζωάκια που θα παραμείνουν και αυτά στη ζωή. Ένα άλλο που εμείς δεν το καταλαβαίνουμε και δεν το ξέρουμε και τα υποτιμάμε πάρα πολύ, ένα άλλο είδος είναι η μύγα. Λοιπόν, αυτή η μυγούλα μπορεί να επιζήσει σε πολύ υψηλές συνθήκες ακτινοβολίας. Γενικά τα έντομα μπορούν να επιζήσουν περισσότερα από άλλα ζώα σε τέτοιες συνθήκες, γιατί η κυταρική τους διαίρεση αργεί πάρα πολύ και έτσι αργεί να μπει στο εσωτερικό του σώματός τους. Επίσης, επειδή αργεί και επειδή κάνει ταυτόχρονη γρήγορη αναπαραγωγή, αυτό το είδος δύσκολα μπορεί να χαθεί, δηλαδή μπορεί το ζωάκι που
θα δεχτεί την ακτινοβολία, κάποια στιγμή να πεθάνει, αλλά θα έχει γεννήσει ήδη 1.000.000 μυγάκια. Και αυτά τα μυγάκια θα γεννηθούν στις νέες συνθήκες όπου θα επικρατεί εκείνη την περίοδο. Άρα το σώμα τους αρχίζει και συνηθίζει το νέο περιβάλλον. Ένας άλλος οργανισμός, το ξέρετε όλοι και δεν το περιμένατε ότι θα είναι σε αυτή τη λίστα, ούτε εγώ το περίμενα ότι θα είναι σε αυτή τη λίστα, είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος, αν το σκεφτείτε, είναι ένας πολύ δυνατός οργανισμός. Ζει σε διαφορετικά μέρη, σε διαφορετικές συνθήκες και επιζεί. Βέβαια, μία σφοδρή ακτινοβολία μπορεί να το προκαλέσει άμεσο θάνατο, αλλά μπορεί, αν είναι κάποιος δυνατός οργανισμός, να το κρατήσει για πάρα πολλά χρόνια στη ζωή. Και έτσι, εκείνος ο άνθρωπος να φέρει κάποιον άλλο άνθρωπο στη ζωή και η ζωή να συνεχιστεί. Βέβαια, όταν μπλέξει με ακτινοβολίες, μεταφέρονται από γενιά σε γενιά και ίσως χρειαστεί πάρα πολλές γενιές για να τα αποβάλει το σώμα. Από την άλλη, μία πυρηνική καταστροφή μπορεί να μην είναι μία παγκόσμια πυρηνική καταστροφή. Μπορεί, παράδειγμα, εμείς που ζούμε στην Ελλάδα να ακούσουμε ότι έγινε μία πυρηνική καταστροφή στην Αυστραλία και έτσι δεν θα πεθάνουμε εδώ εμείς. Εκεί θα επιζήσουν και οι οργανισμοί που είπαμε και πριν, αλλά μέχρι να φτάσει στην Ελλάδα θα είναι πάρα πολύ μακριά και δεν θα μας επηρεάσει. Άρα αυτό το βάζει σε ένα θετικό, ότι ο άνθρωπος, αν βρίσκεται στο σημείο όπου θα γίνει η πυρηνική καταστροφή, μπορεί όντως να πεθάνει άμεσα. Αν βρίσκεται σε απομακρυσμένο σημείο, έχει πιθανότητες να ζήσει. Ένα ακόμη που θα επιζήσει και είναι και πάρα πολύ δυνατό είναι το ψάρι Μούμιχογκ. Τώρα θα λέτε, τι ψάρι είναι αυτό, κάποιο περίεργο ψάρι? Είναι το πιο απλό ψάρι που υπάρχει παντού. Γενικά τα ψάρια δεν προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες. Το συγκεκριμένο όμως ψάρι προσαρμόζεται και επιβιώνει όπου και αν είναι. Ζει ακόμα και στα πιο βρώμικα νερά και εκεί που υπάρχουν πολλές χημικές ουσίες. Είναι πολύ ανθεκτικός οργανισμός και καταφέρνει να επιβιώσει. Η άλλη κατηγορία οργανισμών που θα επιζήσουν είναι τα βραδύπορα. Μας φαίνεται λίγο περίεργα αυτά τα βραδύπορα, αλλά από ό,τι διάβασα, οι επιστήμονες το θεωρούν ένα οργανισμό ακρόφυλλο. Αυτό σημαίνει ότι αντέχουν σε οποιαδήποτε κλιματική αλλαγή και προσαρμόζονται άμεσα στις νέες συνθήκες. Έχει τόσο δυνατό οργανισμό που μπορεί να καταψυχθεί, να καεί, να μείνει χωρίς νερό και να επιβιώνει και να ζει για μία ολόκληρη δεκαετία. Αυτός είναι ο οργανισμός. Και ένα τελευταίο, και αυτό είναι το πιο δυνατό και ισχυρό από όλα όσα είπαμε μέχρι τώρα, είναι ο Deinococcus radiodurani. Κάπως έτσι. Με λίγα λόγια, οι επιστήμονες το λένε ο Conan ο τρομερός, γιατί το όνομά του είναι και λίγο δύσκολο. Είναι ένας από τους πιο δυνατούς οργανισμούς που υπάρχουν. Αγωνίζεται το βραδύπορα, αλλά είναι ακόμα πιο δυνατός. Μέχρι τώρα στον πλανήτη μας έχει καταγραφεί, μέχρι και στο βιβλίο Guinness, σαν το πιο ανθεκτικό ζωντανό οργανισμό που υπάρχει πάνω στη Γη, ως προς την ακτινοβολία και την ραδιενέργεια. Και όλοι το λένε πολύ σκληρό καρύδι. Αυτές ήταν λοιπόν οι 10 πιο ισχυροί οργανισμοί όπου θα επιβιώσουν στην πυρηνική καταστροφή. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε εγγραφή, κάντε κλικ κλικ στο καμπανάκι, γράψτε σας παρακαλώ τα σχόλιά σας, αν σας άρεσε ή τι είδος θέλετε να πω εδώ στη χαζή πληροφορία της ημέρας, και αν θέλετε κάντε και ένα share, μια κοινοποίηση. Αυτά λοιπόν, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, να χαμογελάτε και πάντα να σκέφτεστε θετικά. Καλή συνέχεια, γεια σας!